Ενεργό συμμετοχή στο μυστικό πόλεμο έχουν και αρκετοί Έλληνες του στρατού της Μέσης Ανατολής που με ειδικές συμμαχικές αποστολές αποβιβάζονται στην κατεχόμενη Ελλάδα για τη διενέργεια σαμποτάζ σε σημαντικούς εχθρικούς στόχους. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Πετράκης, ζει σήμερα σαν ερημίτης στην ακτή του Λέντα, στην νότια Κρήτη. Στις 12 Ιουνίου του 1942, μαζί με 4 Γάλλους και έναν Άγγλο, πραγματοποίησαν μεγάλη ανατείναξη στο γερμανικό πολεμικό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το σχέδιο της επιχείρησης ήταν αυτό που έγινε: είσοδος από την ανατολική πλευρά, κόψιμο σειρματοπλέγματα, είχαμε ειδικές ψαλίδες και μονοσκήνη, ο ένας πίσω από τον άλλο. Έπρεπε να προχωρήσουμε και με αρκετά γοργό ρυθμό για να φτάσουμε στην πίστα, όπου σε μικρές, σχετικώς μικρές αποστάσεις ήταν προσγειωμένα, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς 38 Ζούνγκες μεταγωγικά, βομβαρδιστικά. Που έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Εμοιραστήκαμε σε 3 διάδες. Ο ένας από τη διάδα θα έπαιζε ρόλο σκοπού και ο άλλος θα αναρριχόταν απάνω στα Ζούνγκες και θα τοποθετούσε τα εκρηκτικά σε θέση που είναι τα καύσιμα, οι αποθήκες καυσίμων. Η επιχείρηση είχε τερματιστεί γύρω στις 2:15. Και με το συνθηματικό που ήταν προσυμφωνημένο, ο αρχηγός της αποστολής, ο Ταγματάρχης Μπέργκε, έδωσε το σήμα της αποχώρησης από την νότια πλευρά, αυτή τη φορά του αεροδρόμιου, προς τα 2 αωράκια, έτσι λέγονται 2 υψώματα που είναι πίσω από το αεροδρόμιο, όπου με μικροεμπλοκές εφτάσαμε, συγκεντρωθήκαμε, περιμέναμε και γεννήκαμε θεατές του καθ' αυτό γεγονότος, των εκρήξεων, που τέλειωσαν με μια πλήρη επιτυχία. Πιο δύσκολη όμως και από την ανατείναξη ήταν η δραματική προσπάθεια της ομάδας για επιστροφή στη βάση της. Βαδίζαμε τις νύχτες και κρυβόμασταν την ημέρα, ως το χωριό Βασιλικά Ανώγια που είναι πίσω από το βουνό αυτό, όπου μας είδε κάποιος επονίδιστος, Μανώλης Χαριτάκης, ειδοποίησε τους Γερμανούς και γύρω στις 6:30 ώρα βρεθήκαμε περικυκλωμένοι από μια διλοχία Γερμανών. Φυσικά άνοιξαν πυρ με χειροβομβίδες και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο νεότερος της παρέας μας, 19 χρονών, ο Πιερό Λεοστίκ, και να εχμαλωτιστούν τραυματίες ο αρχηγός της αποστολής Μπεργκέ, ο Ζακ Σιμπάρ και ο Μουό. Είχα διασωθεί εγώ και ο Τζέλικο, γιατί λίγη ώρα πριν από την περικύκλωσή μας είχαμε σταλεί σε αποστολή στο χωριό Κρότος για να βρούμε επαφή με τον ασύρματο στην παραλία Αϊσάβας. Όταν επανήλθαμε μετά την αναγνώριση αυτή εκεί, βρήκαμε σκοτωμένο το Λεοστίκ και τίποτα άλλο. Τα ίχνη μιας μάχης.